Πρώτο Κοπανιδί 2016 ξεκινάει από την Κυριακή. Ήδη βέβαια έχουμε μπει στο τριώδιο από την προηγούμενη Κυριακή και εμείς δώσαμε το σήμα της έναρξης του κύκλου των απόπειρων με τον στολισμό στην πόλη που ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή. Την ευθύνη για το οικαστικό μέρος και το στολισμό έχει κυρίως Αγγέλη και κύριος Παναγιώτης Γαβρίλης. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Και οι εκδηλώσεις, θα τις δείτε, είναι πολλές και αφορούν το κέντρο της πόλης, δηλαδή το ναύπιο και βεβαίως όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Η απόκριση αποτελεί ένα μεγάλο κύκλο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπλίου και του ΠΕΠΑΠ. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να του δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο ένα αστικό χαρακτήρα με αρκετά στοιχεία από αυτό που λέμε Βενετία, αλλά που το ονομάζουμε Βενετιάνικο Ναύπλιο, γιατί παίρνει, προσαρμόζεται στις δομές της Ελλάδας και χρησιμοποιεί πάρα πολύ βέβαια τη λιμοτομία μιας πόλης που είναι πολύ κοντά στην Βενετία. Θα δείτε ότι είναι μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων. Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, συμμετέχει το Δημοτικό μας θέατρο, πολίτες, σχολεία. Αυτά θα τα σας πει η κυρία Βάλη σχετικά με τα σχολεία και τα διαμερίσματα. Εμείς καλούμε και τους συντόπιους και τους επισκέπτες, γιατί ένα καρναβάλι και οποιαδήποτε εκδήλωση είναι επιτυχημένη όταν όλοι είμαστε παρόντες και συμμετέχουμε. Εκτός από το να είμαι θεατής, που καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, θα προσπαθήσουμε και είναι στόχος αυτού του καρναβαλίου να βάλουμε και τον ντόπιο και τον επισκέπτη, τον θεατή γενικά, μέσα σε αυτό το παιχνίδι της χαράς και του ξεφαντώματος που είναι το καρναβάλι. Φέτος το θέμα μας είναι φευγάτη, ονειροπαμένη, στο ναύπλιο. Ας το χρειαζόμαστε να είμαστε και λίγο ονειροπαμένοι και λίγο φευγάτη, δεν πειράζει, για να αντιμετωπίσουμε μια εποχή δύσκολη και πάρα πολύ σκληρή. Το κάλεσμά μας φέτος βρήκε υπέρ του δέντρου στην απόκριση πολύ μεγάλη και όσον αφορά τα σχολεία του Δήμου μας και τους σχολικούς του συλλόγους. Θέλω για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συλλόγους Μανέμου και των Παμπλίων, όλου του καλλικρατικού Δήμου, οι οποίοι όχι απλά προθυμοποιήθηκαν να έχουν μεγάλη συμμετοχή, έφεραν και καινούργιες προτάσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σχολεία, από όλο το καλλικρατικό Δήμο και από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Επίσης, ήθελα να επισημάνω ότι οι απόκριες θα επικεντρωθούν στο κέντρο της πόλης, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο, αλλά κατά τη διάρκεια όλης της αποκριάς σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, από άκρη σε άκρη, όπως και στις δημοτικές ενότητες, θα έχουμε τοπικά γλέντια, θα έχουμε ξεφάντωμα, θα έχουμε μαστιγρέματα. Και η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και από πολιτιστικούς συλλόγους και από φορείς και από απλούς δημότες. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και να έχουμε φορά να αποδεικνύεται αυτό. Καλές απόκρισεις και να περάσουμε όλοι καλά. Εγώ θα σας παρουσιάσω για τις τελευταίες εκδηλώσεις που είναι και ιδιωτικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ναυπλίων. Ξεκινάμε το Σάββατο με ένα πολύχρωμο μοσαϊκό το απόγευμα. Θα ξεκινήσουν με καρναβαλιστές, ντόμινο, η Μπατούκα με τα τύμπανά τους. Μία ομάδα ξυλοπόδαρων θεάτρων δρόμων από την Αθήνα. Συν το θέατρο το δικό μας στα μπαλκόνια και θα μας πλησιώσουν ένα Σάββατο γεμάτο σε όλους τους δρόμους του Παλιού Ναυπλίου, το οποίο θα καταλήξει σε ένα πάρτι σουίτ και ρομ και ρόλ αργά το βράδυ. Ελπίζουμε η συμμετοχή του κόσμου να είναι αυτή που θα ζωντανέψει όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες θα ξεκινηθούν από τις 7 η ώρα και μετά στο Παλιό Ναύπλιο. Περνάμε λοιπόν στις εκτάσεις της Κυριακής, που από το πρωί η φιλαρμονική μας και παιδικές χοροδίες θα δίνουν ένα χαρμόσυνο ρυθμό στην πόλη. Το τελειανό καρναβάλι, το οποίο ξεκινάει στις 11 η ώρα το μεσημέρι, θα πάρει τη σκητάλη και αμέσως μετά το απόγευμα με τη λήξη του τελειανού καρναβαλιού ξεκινάει το δικό μας καρναβάλι μέσα στο Παλιό Ναύπλιο. Οπότε είναι μια μέρα γεμάτη όπου ο κόσμος μπορεί να μετακινηθεί τόσο οι ντόπιοι και οι επισκέπτες σε ένα μεγάλο φάσμα. Ελπίζουμε και όλους να βοηθήσει, γιατί έχουμε χιλιάδες καρναβαλιστές οι οποίοι ξεκινούν στις 5 η ώρα από διάφορα σημεία της πόλης με μαργονέτες, τις όμορφες τεράστιες μαργονέτες που έχουμε μελετηθεί από την τεχνική ομάδα και συνεχίζουν με το ελόφορο σε όλο σχεδόν το εύρος της πόλης του Ναυπλίου, δεν μένουμε μόνο στην παλιά την πόλη,
καταλήγοντας να συνεδρίσω τον Διαβέτο τον Καρνάβαλο με την παραδοσιακή παρέλαση που θα γίνει στην οδό Μπουμπουλίνας μέχρι το λιμάνι κάτω για την κάψη του Καρναβάλου αργά το βραδάκι γύρω στις 7-8 ώρα το βράδυ. Έτσι, η συμμετοχή πάρα πολύ.